απολύτως τίποτα και θέλουμε, γιατί είναι σημαντικό θέμα το θέμα του νερού να είναι εκτός από ασφαλές, που κρατώ ερωτηματικό πόσο ζωνοποιείται, πόσο χλωριώνεται η κάθε δεξαμενή, αλλά να είναι και ποιοτικά άριστο. Γιατί εδώ έρχονται οι διαμαρτυρίες των δημοτών, έχετε αυξήσει τα τέλη κατά 80% του νερού και έχουν σηκωθεί οι δημότες μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να πληρώνουν νερό στα ύψη. Και ένα νερό το οποίο μπαίνει ερωτηματικό αν είναι ασφαλές, για ποιοτικό φυσικά δεν το συζητάμε, είναι άθλιο. Και τελευταίο ερώτημα. Υπήρχε μία καταστροφή την ημέρα των εκλογών στους παραγωγούς πιπεριάς Καλονερίου. Ειδοποιήθηκε η αρμοδία υπάλληλος, η οποία έχει το θέμα του, συγγνώμη, του ΕΛΓΑ. Πλην όμως δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έκανε η Δημοτική Αρχή με τον Αντιδήμαρχο που είναι αρμόδιος και με τον Δήμαρχο. Αυτά τα ερωτηματικά. Ωραία. Ο κύριος Καραμπατζιάς έχει το λόγο. Θα απαντήσει συνολικά. Δύο πράγματα ήθελα. Είναι παρεμφερή με αυτά που η κυρία Ορφανίδου έθεσε. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι, εγώ θα το προχωρήσω λίγο παραπέρα, είναι γνωστή η επιστολή που εστάλει από την Οικονομική Υπηρεσία με την υπογραφή της Αντιδημάρχου στην Πρόεδρο των Λογιστών. Και εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκε μια αναστάτωση ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Νεαπόλεως, των δημοτικών ενωτήτων Νεαπόλεως και Τσοτιλίου, μιας και στη δημοτική ενότητα της Χιάτιστας το 0,50%, το μισό δηλαδή της εκατό από τα καταστήματα αυτά στη δημοτική κοινότητα της Έδρασης πράτεται. Άσχετα αν το πληρώνουν ή δεν το πληρώνουν, από έλεγχο που έκανα είδα ότι η κατάσταση είναι τραγική στον τομέα της εισπραξιμότητας. Τι θέλω να πω με αυτό. Πράγματι, ήρθαν εδώ καμιά 20-30 άνθρωποι στο Δημαρχείο, ήμουνα παρόν, ήρθαμε και έγινε μια σύσκεψη, τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Περί του ότι με λίγα λόγια να μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και την επιθυμία, την άποψη όλων των παρευρισκομένων καταστηματαρχών ήταν ότι εάν εφαρμοστεί αυτό και μάλιστα αναδρομικά από τα έτη 11 μέχρι 15, δηλαδή για 5 χρόνια, τότε σημαίνει ότι το 50% των καταστημάτων θα κλείσουν. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία έχουν τζίρο, μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτοί προφανώς και θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση, έτσι. Γιατί πρέπει να δώσουν τις περιοδικές και καθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ και από εκεί ο Δήμος να δει το τζίρο τους και με βάση αυτό να εισπράξει το 0,50. Κάποιος εξέφρασε την άποψη ότι εντάξει ρε παιδιά να το πληρώσουμε, αλλά γιατί μας το βάζετε αναδρομικά. Γιατί δηλαδή το φόρο αυτό τον οποίο εμείς δεν εισπράξαμε σήμερα να τον αποδώσουμε, και θεωρώ ότι ήταν εύστοχη η παρατήρηση του συμπατριώτη μας αυτού. Εγώ βέβαια έχω άλλη αντίληψη, άλλη άποψη και αυτήν καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση και τον Καλλικράτη, με βάση τη λογική της συνυπευθυνότητας, με βάση την τρομοκρατία που ασκεί η δημόσια διοίκηση και τα σεμινάρια που παρακολουθούν, δεν είναι για να εκφοβίζουν τους υπαλλήλους. Είναι για να μαθαίνουν το δημόσιο λογισμικό, είναι για να μαθαίνουν να λειτουργούν και να εφαρμόζουν τους νόμους, αλλά δεν σημαίνει ότι οι νόμοι όλοι είναι δίκαιοι. Υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι νόμοι και δυστυχώς οι μνημονιακοί νόμοι όλοι είναι άδικοι. Από την άποψη ότι μετακυλίουν τα βάρη στους φτωχούς και στους φτωχότερους και βγαίνουν λάδι οι μεγάλες επιχειρήσεις όπου έχουν και φοροδοτική ικανότητα να προσφέρουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι από ευαισθησία και υπερβάλλοντα ζήλο, και κάτω από τη λογική η κυρία Δανόγλου ή αρμόδια υπάλληλος, δεν της καταλογίζω κάποιο, τη δουλειά της έκανε, φοβήθηκε κιόλας, σου λέει μας απειλεί ο επίτροπος, ο ελεγκτής δημόσιας διοίκησης ότι θα τα καταλογίσει σε εμάς και κατ' επέκταση στους πολιτικούς προϊσταμένους, και κάτω από αυτήν την πίεση έφτιαξε το έγγραφο αυτό, το υπέγραψε φαντάζομαι προφανώς η Οικονομική Αντιδήμαρχος. Κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε επίσης ότι
Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Μια αντιπροσωπεία ή ο Δήμαρχος ή τα μέλη μας στη διοίκηση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και παρακάτω στην ΚΕΔΕ να βάλουμε το θέμα των παραμεθορίων περιοχών, των παραδοσιακών καφενείων και καταστημάτων του Τσοτιλίου, της Νεαπόλεως και της Ιάτιστας, του παραδοσιακού οικισμού της Ιάτιστας. Υπάρχει τρόπος να διεκδικήσουμε, να εξαιρεθούμε από αυτή τη διαδικασία της ύπαρξης 0,50% επί των ακαθαρίστων. Τελειώνω. Τελειώνω. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να επιβληθεί αυτός ο φόρος και δεσμεύτηκε η κυρία Παπαδιώτη ότι θα το φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει το πολιτικό πλέον όργανο απόφαση. Ένα είναι αυτό, έτσι. Και ένα δεύτερο είναι, θα περίμενα, επειδή ξέρω ότι ο κύριος Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος άλλος, εγώ είμαι μέλος της διοίκησης της Δικευώ, η Δικευώ έχει να συνεδριάσει 2 μήνες και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Από ό,τι ξέρω και ο πρόεδρος της Δικευώ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι αντιδήμαρχοι, παράγοντες, διοικητικοί, επισκέφθηκαν την ΕΕΤΑ, αλλά και υπουργούς, υφυπουργούς, αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα σχετικά με τη ροή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΚΙΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ, βοήθεια στο σπίτι κλπ. Κλπ. Εγώ χτυπάω καμπανάκι. Καμπανάκι χτυπάνε όλοι οι Δήμοι και όσοι ξέρουν από διοίκηση τοπική. Με βάση τα μνημονιακά μέτρα. Μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ξαφνικού θανάτου των δημοτικών επιχειρήσεων. Ακούγονται και γράφονται άρθρα σε περιοδικά αλλά και site που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση ότι θα περάσουν όλα αυτά στους οργανισμούς των Δήμων. Με αυτήν την έννοια αυτό που είπε η κυρία Ορφανίδου έχει βάση, δίνεται τρίμηνη παράταση στις συμβάσεις που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε, να διεκδικούμε, να ενημερωνόμαστε και να παλεύουμε και να αντιδρούμε και όχι ό,τι μας σερβίρουν να το δίνουμε και εμείς παρακάτω στον κόσμο αυξάνοντας την πίεση για ίσπραξη, για μετακίνηση των φόρων σε βάρος των πολιτών. Αυτά. Ήθελα λιγάκι δηλαδή ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να μας πείτε. Ο κύριος Πολύζος έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Θα συνεχίσω λίγο για το θέμα του νερού με την κυρία Ορφανίδου, αλλά όσον αφορά την πόλη της Ιάτιστας. Τις τελευταίες 10-12 μέρες, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος ΔΕΙΑΒ παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να μην υπάρχει νερό, τουλάχιστον έχει φτάσει και 36 ώρες στη συνοικία της Γεράνιας. Τα καταστήματα, οι επαγγελματίες, ειδικά διαμαρτύρονται έντονα. Ο τρόπος που χειρίζεται ο υδρονομέας το να κόβει και να ανοίγει το νερό φέρνει σε αδιέξοδο τους επαγγελματίες. Υπάρχουν έντονες φωνές. Το γνωρίζετε, λειτουργεί μόνος του, είναι από δικιά σας εντολή, θα ληφθεί κάποιο μέτρο. Αυτό να ξέρουν τουλάχιστον οι επαγγελματίες του κεντρικού άξονα και ειδικά της πλατείας της Γεράνιας. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Πολύζο. Ο κύριος Γιώτης Θεόκλητος. Καλησπέρα και καλό μήνα. Έχω ένα ερώτημα προς τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, αλλά συγχρόνως και προς τον κύριο Δήμαρχο. Είναι ένα θέμα που το άκουσα να βάλει εδώ μέσα πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο όμως δεν βλέπω να άλλαξε τίποτε και καμιά λύση δεν δόθηκε. Είμαι μέλος του νομικού προσώπου, του Διοικητικού Συμβουλίου, και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και μας λένε «Σας καλούμε στο χορό που διοργανώνουν τα καπί στο τάδε κατάστημα». Και μας καλούσε και μας έκανε και τη χάρη που μας καλούσε. Θέλω να ξέρω, επειδή εκεί το έχω πει κι άλλη φορά σε άλλους χορούς, αλλά δεν είναι τίποτα. Παίζονται χρήματα στα χέρια. Κάποιοι πουλάνε κάρτες, αγοράζουν κάρτες. Το νομικό πρόσωπο υπέγραψε διοικητικό συμβουλίο με το κατάστημα που έγινε. Το διοικητικό συμβούλιο δεν γνώριζε τίποτε, δεν γνώριζε τίποτα για τον χώρο αυτό, που έχει ξαναγίνει και άλλη φορά σας είπα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμφωνίες έγιναν, πόσες κάρτες πουλήθηκαν, εάν υπήρχαν έσοδα, έσοδα παραπάνω από τα έξοδα, εάν υπήρχαν ζημιές. Δεν ξέρουμε τίποτε. Δεν είδαμε ποτέ από αυτές τις δραστηριότητες να γράφονται στους κωδικούς του νομικού προσώπου έσοδα ή ζημιές. Και στη τελική ανάλυση, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν γνωρίζει αυτά και δεν παίρνει αυτές τις αποφάσεις για αυτά, οι ειδικοί συνεργάτες, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, τι σκοπό και τι νόημα έχουν να πάνε να υπογράφουν τα συμβενητικά και να κανονίζουμε τα μαγαζιά
πώς θα γίνει ο χορός και ποια θα είναι η τιμή και πόσες κάρτες θα απολυθούν και τι θα πάρει, ποιος θα παίρνει τελικά. Ποιος θα παίρνει τελικά τα χρήματα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα. Είναι ερωτήματα που τα έχω βάλει και σε άλλο χορό. Έχει περάσει ένας χρόνος από την διακυβέρνηση. Πάνε οι ειδικοί συνεργάτες και εισπράττουν από τα καπί τα χρήματα και μας φέρουν όσα θέλουν και γράφουμε στους κωδικούς. Ωστόσο όμως δεν είδα καμία αντίδραση, κύριε Δήμαρχε, εκτός αν το ξέρετε και το αφήνετε να βγάζουν κανένα χαρτζηλίκι κάποιοι που σας έχετε δίπλα σας. Δεν είδα καμία αντίδραση από εσάς. Εγώ ως πρόεδρος, ως μέλος του νομικού προσώπου, κύριε Πρόεδρε, σας το λέω ακόμα μια φορά, και αν δεν μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των καπί και έχουν άλλη την έξω θεσμική, την όλη την οργάνωση, καλύτερα δεν θα παρατηθείτε, αφού δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό το πράγμα. Να συμπληρώσω εδώ, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω πώς θα διαχειρίζεται τα οικονομικά. Γιατί έχουμε και μια παρέτηση, μια αίτηση μιας υπαλλήλου προς την Οικονομική Επιτροπή της Τσάλτανθη. Πρώτη φορά συνέβη αυτό στο Δήμο. Ποτέ δεν έχει παραιτηθεί υπάλληλος. Και υποβάλλει την παρέτησή του, λέει, να σας διαβάσω για ποιους λόγους. Για να καταλάβετε όλοι σας, αυτή είναι σε μια επιτροπή που υπογράφει αυτό... τις προμήθειες. Ο λόγος παραίτησής μου είναι οι ενστάσεις μου στον τρόπο και στις διαδικασίες αξιολόγησης των προμηθειών. Συγκεκριμένα, ενίσταμε στο γεγονός της εκ των υστέρων αξιολόγησης των προσφορών μετά την παραλαβή τους, με μόνη αρμοδιότητα την υπογραφή μου. Και γι' αυτό παραιτείται η κυρία Τσάλτανθη από αυτή την επιτροπή όπου υπογράφουν για τις προμήθειες. Το πώς διαχειρίζετε τα οικονομικά και πώς θέλετε να τα πάτε οικονομικά, εδώ μας βρίσκεται λίγο αντίθετος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχετε άλλο έτσι, εντάξει. Έχετε άλλη ερώτηση. Όχι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, όποτε θέλετε παρεμβαίνετε, επειδή θα δώσω το λόγο στους Προέδρους. Όποτε χρειαστεί, μπορείτε να παρέμβετε και να εξηγήσετε κι εσείς. Κύριε Κοτρώσιο, πάνω στο νομικό πρόσωπο που συζήτησε η κυρία Ορφανίδου, επίσης και για το χορό του κυρίου Γιώτη. Έκανε το νομικό, για το νομικό πρόσωπο για τον κύριο Γιώτη, που έκανε την ερώτηση που κάνατε εσείς. Αυτό εννοώ. Γιατί το νομικό πρόσωπο είναι της κυρίας Ορφανίδου. Συγκοπτόμενα γρήγορα. Συγκοπτόμενα το λέω, γιατί το νομικό πρόσωπο είναι της κυρίας Ορφανίδου. Σας παρακαλώ, εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Κοτρώτσιο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν, στην ερώτηση για τους εργαζόμενους και για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και για τη χρηματοδότησή τους. Ενέκρινε τον προγραμματισμό μας το Υπουργείο Εσωτερικών. Στις 27-8 ήρθε η απάντηση. Η προκήρυξη για τις νέες θέσεις εργασίας, σήμερα κάναμε διοικητικό συμβούλιο και θα βγουν. Εγκρίθηκαν και οι παιδικοί σταθμοί και ο αριθμός των παιδιών για τα οποία θα πάρουμε την επιχορήγηση από την ΕΕΤΑ και έχει υπογραφεί η σύμβαση. Επομένως, δεν πρόκειται να χάσουμε καμία χρηματοδότηση με αιτία τον προγραμματισμό του νομικού προσώπου που έγινε στις 19 Μαρτίου του 2015. Υπάρχει και αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ ότι εγκρίθηκαν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Βοΐου. Ένα αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει και σε κάποια ένδυκα μέσα. Περιμένουμε τις αποφάσεις μέχρι να τελειώσει η δική σου. Όσον αφορά τώρα το χορό, όπως γινόταν και άλλα χρόνια, έτσι έγινε και φέτος. Ο νομικό. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Όπως έγινε και πέρσι. Να απαντήσω. Λοιπόν. Όπως έγινε και πέρσι τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Ωραία. Όπως έγινε και πέρσι, εμείς δεν διοργανώσαμε σαν νομικό πρόσωπο. Απλά βοηθήσαμε τις επιτροπές του ΚΑΠΗ προς. Κύριε Γιώτη. Λοιπόν, να τελειώσω. Αν θέλετε να απαντήσω και μετά συζητάμε ξανά. Λοιπόν, γίνεται αυτή η εξυπηρέτηση προς όλους τους ανθρώπους που είναι μέλη των ΚΑΠΗ και της τρίτης ηλικίας. Επειδή είναι η εορταστική μέρα 1η Οκτωβρίου, το κάναμε 3 Οκτωβρίου, επιλέξαμε ένα κατάστημα και ήρθαμε σε μια συμφωνία για να μπορέσουν και όποιος ήθελε, είτε η μέλος είτε όχι, πληρώνοντας ένα ποσό, να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Δεν νομίζω να είναι κάτι παράνομο ή κάτι μεμπτό. Ούτε έσοδα είχαμε, ούτε έξοδα. Όλα πληρώθηκαν. Εμείς κάθε άτομο το κόστος των 10 ευρώ, όπως γίνεται και σε άλλους χορούς γενικότερα, ένα μέρος πήγε να πληρωθεί το κατάστημα και η ορχήστρα, τίποτα άλλο. Δεν εμπλεχθήκαμε εμείς κάπου. Αυτό, τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία.
Δηλώσατε στο μικρόφωνο ότι δεν έγιναν ούτε έσοδα υπήρξαν ούτε έξοδα. Ωραία, αυτό θα σχολιαστεί αρμοδίω. Λοιπόν, για να το διορθώσω, ίσως να μην γίνουμε κατανοητός. Στο νομικό πρόσωπο ούτε έβαλε κάτι, ούτε εισέπραξε κάτι. Αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα των ΚΑΠΗ, την επόμενη φορά θα καθίσουμε, πριν κάνουμε την επόμενη συνεδρίαση, και με τα μέλη όλες, όσοι τουλάχιστον θέλουν να συμμετέχουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, να βρούμε έναν τρόπο για την ίσπραξη, για να γίνεται όχι μόνο να γίνει νόμιμα, να φαίνεται και νόμιμα. Εγώ, όπως είπα και την προηγούμενη φορά που μου ζητήθηκε μια απάντηση από τον κύριο Γιώτη, είπα ότι όπως γινόταν και επειδή βρήκα μια πάρα πολύ καλή κατάσταση στις λειτουργίες του νομικού προσώπου, έτσι το συνέχισα. Αν δημιουργείται οποιοδήποτε σύννεφο πάνω από αυτό, θα το λύσουμε και πρέπει να συνεχθούμε πρώτα μεταξύ μας για το πώς θα γίνει. Απλά σας είπα, επειδή βρήκα μια πάρα πολύ καλή λειτουργία, έτσι το συνέχισα. Αυτό. Ωραία. Η κυρία Παπαδιώτη, όσον αφορά τον φόρο, κυρία Παπαδιώτη, και τον φόρο καταστημάτων, και για τον κύριο Καραπατσά και για την κυρία Ορφανίδου. Παρακαλώ. Μπορείστε να πείτε τι θέλετε. Όχι, να σας κάνει, περιμένετε. Θα μιλήσετε, ναι. Όχι, επειδή θέλετε. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν ήθελα να παρέμβω, γιατί νομίζω δεν είναι ούτε δικιά μου δουλειά να ασχολούμαι με τα καπήγια και άλλα. Απλώς. Ήθιστε, όπως έμαθα, να γίνεται ένας χορός. Θα κάνουν και άλλο, μου λένε τώρα, σε ένα άλλο χωριό. Οπότε θα μαζεύονται, ζητάνε τα λεωφορεία, πηγαίνουν, βάζουν ένα τίμημα, παίρνουν την ορχήστρα και εδώ. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ, σαν δήμαρχος, πήγα, πήρωσα τα 10 ευρώ και μπήκα μέσα. Κύριε Δήμαρχε, εδώ παίρνουν χρήματα στα χέρια κάποιοι. Ναι. Παίρνουν χρήματα στα χέρια και μου λέτε, σαν δήμαρχος, δεν ξέρω τίποτα. Πώς παίρνουν τα χρήματα, κύριε Γιώτη, αυτό είναι και πώς εσείς να απαντήσετε. Μαζεύουν. Εσείς να απαντήσετε. Παίρνουν χρήματα στα χέρια. Πουλούν κάρτες στα μαγαζιά. Πόσες κάρτες πουλήσατε. Απαντήστε μας με αυτό. Οικονομικά έχουν μερικοί συνεργάτες στα χέρια. Αποκλείεται να πουλήσουν. Τι γίνεται. Και μετά δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω και βέβαια δεν ξέρω. Γιατί βγάζαν μια κάρτα αυτοί που πάνε μέσα όπως πήγατε εσείς και εγώ, πληρώσαμε την κάρτα μας, φάγαμε και φύγαμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, τελειώσατε κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, να ασχοληθώ δηλαδή με τα καπή, γιατί πήγαν και κάναν χορό. Εσείς πηγαίνατε και χορεύατε και... Να μην πω καμία κουβέντα παραπάνω. Σας παρακαλώ. Πήρατε απάντηση. Σας παρακαλώ. Θα κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε. Πήρατε απάντηση. Η κυρία Γλυκερία Παπαδιώτη έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Για να βάλουμε το θέμα στη σειρά για το συγκεκριμένο 0,50% των καταστημάτων, θα σας αναφέρω το εξής. Όπως το διάβασε η κυρία Ορφανίδου, κατά τον μήνα Αύγουστο, στις 20 Αυγούστου, η κυρία Δανόγλου, η υπεύθυνη του τμήματος σχετικά με τα ακαθάριστα έσοδα, το 0,50%, μετά από ένα σεμινάριο το οποίο πήγε και εκπαιδεύτηκε, ταρακουνήθηκε, γιατί δεν βεβαιώνανε, αν γελάτε κύριε Ορφανίδου, δεν σας τιμά, γιατί ο τρόπος θα σας εξηγήσω. Αν εσείς σαν νομικός θέλετε να κλεβάζετε τους άλλους, πολύ καλά κάνετε. Εγώ θα σας αναφέρω τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στο Δήμο τον οποίο έχουμε παραλάβει από εσάς. Μετά από εκπαίδευση της κυρίας Δανόγλου, οι υπεύθυνοι ζήτησαν τις βεβαιώσεις, τα έσοδα, τι έσοδα εισπράττει ο Δήμος και αν εισπράττονται και αν βεβαιώνονται όλοι οι φόροι. Γιατί πολύ καλά ξέρεις, με μία διαταγή με το άρθρο 277 έλεγχος ίσπραξης εσόδων του Καλλικράτη με το νόμο το 3852 του 10 του Καλλικράτη. Αν θέλεις τα διαβάζω αναλυτικά για να τα επενθυμίσω, αλλά νομίζω ότι τα ξέρετε. Θα σας εξηγήσω και το έγγραφο και για ποιον λόγο έχει μπει το έγγραφο και έχει διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με το άρθρο 277 έλεγχος ίσπραξης εσόδων αναφέρει το εξής. Πρώτον,
ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο και για τον δαπανόν επίτροπος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθήσει την κανονική ίσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών και προσώπων και να ασκήσει τον έλεγχο και την ίσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστήμων εις βάρος τρίτων. Αναφέρει και συνέχεια. Αυτό το εγγραφάκι εστάλει, μάλλον, να ξεκινήσω ως εξής. Η σκιά της τα πληρώνει. Πληρώνει κανονικά. Λυπάμαι που γελάτε, κύριε Ορφανίδο. Όταν ξεκίνησε από το έτος 1997, το τσοτήλι, εγώ θα τα πω και εσείς αν θέλετε ακούστε τα, το τσοτήλι κάποιο έτος είχε βεβαιώσει, είχε πάρει. Το ανέφερε ο κύριος ο Τέλης. Βεβαιώσατε και θα σας πω και τι ποσά αν θέλετε. Τη Νεάπολη επίσης. Όταν όμως το 2000 ήταν για τις περιοχές οι οποίες είχαν τον αντικειμενικό προσδιορισμό, με μία πόλη του 2010 επεκτάθη στο Βόλιο σε όλα τα χωριά. Έχουμε αντικειμενικό προσδιορισμό. Άρα από μία πρώτου το 2011 έπρεπε να καταβληθεί το 0,50%. Το έγγραφο αυτό, επειδή επανειλημμένως η κυρία Δανόγλου έχει ζητήσει από τους κατεστηματάρχες να μας φέρουν τα στοιχεία τους για να εκπέσει το 0,50%, δεν το φέρανε. Μέχρι ότου όμως λειτουργούσε η ΔΟΗ εδώ, μόνη της πήγαινε και τα έπαιρνε τις καταστάσεις καθαριστικά και επέβαλαν, βεβαιώνανε το φόρο. Εμείς αυτό το έγγραφο το στείλαμε για να μας φέρουν να δούμε ποιοι είναι οι φορολογούμενοι για αυτό το συγκεκριμένο φόρο. Δεν υποτίθεται, κυρία Ορφανίδο, ότι με το έγγραφο αυτό, χωρίς να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα παίρναμε απόφαση, θα βεβαιώναμε τα έσοδα, χωρίς να υπάρξει κωδικός αριθμός. Στο σημείο... Σε αυτό θέλω. Σας παρακαλώ. Κυρία Ορφανίδου, σας παρακαλώ. Κυρία Ορφανίδου, θέλετε να σας διαβάσω τη διαταγή που αναφέρει το Υπουργείο που λέει το 2% που λέει είναι όπως είναι παρακρατούμενοι. Μα δεν θέλουμε. Λυπάμαι πολύ, δεν θέλετε να καταλάβετε. Ηρεμήστε παρακαλώ. Λυπάμαι πολύ. Ηρεμήστε. Διάβασε εκείνη την παράγραφο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η παράγραφος εκείνη αναφέρει το εξής. Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς η καθυστέρηση άνω των 30 ημερών ή μη προσκόμιση των στοιχείων επιβαρύνει με 2% το πρόστιμο όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή πότε από τη 1 Οκτωβρίου θα βάζαμε την προσάυξηση. Όλοι θα φέρουν τις δηλώσεις, θα δούμε ποιοι είναι οι υπόκριοι, θα πάρουμε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιωθεί ο φόρος και μετά θα δούμε. Ο φόρος αυτός είναι παρακρατούμενος, προέρχεται από το ΦΠΑ και είναι υπόκριος να το εισπράξει ο επιχειρηματίας από τον πελάτη του. Και κατευθείαν να πάει στο τρίμηνο να τον αποδώσει όπως αποδίδει το ΦΠΑ, θα αποδώσει και το 0,50% αυτό που παραλείπατε εσείς να βεβαιώσετε. Και όχι μόνο αυτόν τον φόρο, κύριε Ορφανίδου, και ερχόσαστε μετά εδώ και κάνετε για εφέ, δηλαδή να ακούσουν οι πολίτες ότι κάτι κάνουμε. Δουλεύουμε, κύριε Ορφανίδου. Παρακαλώ. Δουλεύουμε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία... Και λέει η διαταγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2539 του 97, όπως ισχύει στην περιφέρεια των Δήμων στον Δήμο του, εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιβάλλεται υποχρεωτικά, λυπάμαι που γελάτε πάλι, υποχρεωτικά το τέλος επί των καθαρίστων εσόδων.
Δεν θέλετε να με καταλάβετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εσύ πες εκείνο το 2000. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κυρία Γλυκερία, κυρία Γλυκερία. Δεν το είπες. Μα δεν το βεβαιώσανε από το 11. Δεν είπα ότι ο αντικειμενικός προσδιορισμός μας ήρθε από το 11 για όλα τα χωριά μας. Και έπρεπε ήδη να είχατε βεβαιώσει. Κυρία Γλυκερία. Σε ποιος αναλογίζετε αυτά. Καλό, παρακαλώ. Σου χρέη τι τα κάνω. Κυρία Παπαδιώτη. Ορίστε. Κυρία Ορφανίδου. Αν τελειώσετε. Αν τελειώσετε. Αν τελειώσετε. Διότι δεν τελειώσετε. Και δήμαρχε όποτε θέλει το πέντε. Πάρτε. Όχι, όχι, μετά θα σας πω. Απλώς. Αυτό έγινε η συζήτηση, τι έγινε. Η δική μου η απόφαση είναι άλλη. Θα την πάρουμε, ξέρει ο κύριος Καραμπατζάς. Θα βεβαιωθούν από το 2015 από τη δικιά μου θητεία. Και θα βρω τον τρόπο πώς χρειάζεται. Από το 2011 και μετά θα είστε εσείς υπεύθυνοι για ό,τι έγινε και δεν έγινε. Εσείς, αλλά έτσι κι αλλιώς, όπου αυτό νομικός είστε, μπορώ να σας πάω και στα δικαστήρια. Καλώς, κυρία. Παρακαλώ, κυρία Παπαδιώτη. Θέλω. Σας παρακαλώ! Να τελειώνουμε. Κυρία Παπαδιώτη, θέλω όσον αφορά την κυρία Τσάρτα, την Αθή, που έκανε μια ερώτηση ο κύριος Γιώτης. Μπορείτε να πείτε τίποτα. Ναι. Κυρία Παπαδιώτη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Τσάλτα, καθότι ξέρετε όλοι, ήρθε από το τμήμα, ήρθε από μια υπηρεσία της περιφέρειας, η οποία ασχολείται με τη μισθοδοσία. Ουδέποτε ασχολήθηκε με άλλη δραστηριότητα, με προμήθειες και έτσι. Και επί των ημερών σας υπήρχαν άτομα τα οποία υπογράφανε με αυτόν τον τρόπο την παραλαβή των υλικών. Άρα των προμηθειών. Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο περισσότερο από ό,τι συνεχίσατε εσείς. Αν ένας υπάλληλος δεν θέλει, ευθέως θα σας αναφέρω γεγονότα για να καταλάβετε το σκεπτικό πώς δουλεύει η συγκεκριμένη υπάλληλος. Πήγε και επέλεξε ένα τάπητα ο οποίος στο ίντερνετ το αγοράσαμε για ένα γήπεδο και με άλλη τιμή από ό,τι εκείνη έψαξε μέσω στο ίντερνετ και το βρήκε με ένα ευρώ λιγότερο. Μα δεν είναι αυτός ο τρόπος για να φύγουμε από μία επιτροπή, γιατί το ίντερνετ πανελλαδικά έχει ένα ευρώ. Πώς θα ζήσει ο επιχειρηματίας επάνω στο Τσοτήλι, στην Γοζάνη, στη Σκιάτιστα και αυτά, για να προμηθευτούμε από προμηθευτάς εδώ της περιοχής μας. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ορίστε. Ακούστε τώρα. Εμείς δουλεύουμε για όλο το Δήμο. Ναι. Παρακαλώ, αφήστε να απαντήσει. Πολύ ωραία. Θα τα δούμε εμείς την νόμιμα. Πολύ ωραία. Εμείς τα φυλάγουμε πάντοτε όλα. Και προσέχουμε και τον πολίτη. Λοιπόν, τελειώσατε, κυρία Γλυκερία. Παρακαλώ. Θέλω, κύριε. Παρακαλώ. Θέλω ήδη και εγώ ο κύριος Πρόεδρος να απαντήσει πάνω στην ερώτηση της κυρίας Ορφανίδου και την ερώτηση μια ακόμα του κυρίου Καραμπατζιά για τη ροή χρηματοδότησης. Μπορείτε να πείτε. Πώς δεν άκουσα. Ο κύριος Καραμπατζιά. Απαντήσω και ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Θα το δω. Ναι, αυτό θα το δω. Τρεις τρίμηνες συμβάσεις, αυτό εδώ. Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. Επειδή βρέθηκα στην Αθήνα και πήγα στην ΕΕΤΑ για να συζητήσω, πήγα και στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συζητήσω για όλες τις δομές. Όπως ξέρετε, κύριε Καραμπατζιά, το θέμα με τη βοήθεια στο σπίτι, αυτά που έπρεπε να πάρουν οι υπάλληλοι με την
την εργαζόμενη παράλληλη εργασία. Πότε, τι κρύβαμε? Παρακαλώ, μην επεμβαίνετε, κύριε. Δεν κρύβαμε τίποτα. Αφήστε να απαντήσω. Κύριε Γιώργη, εξαιτίας σας έχω κάνει 10 ταξίδια μόνο και μόνο να λύσω αυτό το θέμα. Και δεν τρέπεστε να μιλάτε και να μιλάτε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μην παίρνετε το λόγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεύτερο. Η βοήθεια στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή χρέμεται όπως κάθε χρόνο. Δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο λόγω καθυστερήσεων των κυβερνήσεων που έγιναν. Λένε μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν υπογράφηκε τίποτε. Περιμένουμε όμως, υπολογίζω, δεν πιστεύω να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση. Θα υπογράψει τη συμβάη όπως κάθε χρόνο. Το τρίτο. Για τα κεφί, όπως είπαμε. Δίδεται η παράταση, τρίμηνη παράταση, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, από 1η Οκτώβρη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, να λειτουργήσουν τα κεφί, να πληρώσουμε, στείλανε 68.000 και κάτι, να πληρωθούν μόνο οι υπάλληλοι και τίποτε άλλο. Και ρωτώντας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΤΑ, μου λέει δεν ξέρουμε τίποτε. Και λέω εγώ πώς θα τα λειτουργήσω αυτά, με τι χρήματα. Εντάξει, αν κουνάτε εσείς τα κεφάλια σας, εγώ σας το λέω. Έτσι είναι τα πράγματα. Τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ λειτουργούν κανονικά. Τώρα, αν νομίζω η βοήθεια στο σπίτι, είπαμε, τα κεφί τα έχω πει, δεν νομίζω. Και είμαστε σε κάποια καλό δρόμο. Θα δοθούν και τα χρήματα για τα κεφί, η τρίτη ή τέταρτη δόση, μείον 5%. Θα δοθεί και τα χρήματα για η βοήθεια στο σπίτι, τα είπαμε, και στα ΚΔΑΠ. Οπότε είναι ένα ποσό το οποίο νομίζω θα δοθεί σε όλες τις δομές, οπότε θα λειτουργήσουν κανονικά. Εκτός από τα κεφί τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, αλλά είπε το Υπουργείο θα βρει κάποια λύση να δώσει και άλλα χρήματα. Τι του βοήθεια στο σπίτι έχει την υπάρξη? Όχι, τη βοήθεια δεν είναι. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελειώσατε, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Όσον αφορά το νερό, κυρία Ζιάρα, μπορείτε να μιλήσετε για τη Δίπρα και μετά έχει το λόγο και ο κύριος Τσατσαβαλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που ήθελα να ενημερώσω εγώ είναι ότι το νερό από πάνω, από το ταχυδηλιστήριο, φεύγει καθαρότατο. Γίνονται καθημερινές χημικές αναλύσεις και έχουν γίνει και χημικές αναλύσεις και από τη Διεύθυνση Υγείας Κοζάνης από το Καπεδεστριακό Πανεπιστήμιο και όλα έδειξαν ότι το νερό είναι κατάλληλο και ασφαλές. Γίνονται όλα τα απαραίτητα βάσει των προδιαγραφών. Σε μία εβδομάδα θα γίνει και η αντικατάσταση της χαλαζιακής άμμου με δαπάνη της περιφέρειας Κοζάνης, η οποία, όπως ορθά είπατε για τη χαλαζιακή άμμο, αλλά δεν το εφαρμόσατε δυστυχώς εσείς, πρέπει να γίνεται αντικατάστασή της ή πλήρωσή της κάθε 2 έως 3 έτη. Όσον αφορά για την οζονοποίηση, το ξέρετε αν γίνεται ή όχι. Εγώ απλώς ενημερώνω ότι σύντομα θα γίνεται και οζονοποίηση. Επομένως, το νερό είναι ποιοτικότατο και βάσει των χημικών αναλύσεων. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Λέτε ότι δεν γινόταν όλο αυτό το διάστημα που είστε δημοτική αρχή και πρόεδρος στη Δίπρα, δεν γινόταν. Όλο αυτό το διάστημα δηλώνετε ότι από την ώρα που αναλάβατε σταματήσατε την οζονοποίηση. Δεν σταματήσαμε, γιατί αλλά δεν κάνατε την οζονοποίηση. Βεβαίως. Πώς μπορείτε να το αποδείξετε αυτό? Βεβαίως. Εφόσον το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, εκεί πώς παρακαλώ, την κάνατε? Το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι δημότες είναι στο έλεγχο. Παρακαλώ. Ούτε εσείς την κάνατε. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά ότι ο οζονοποιητής δεν λειτουργεί. Μας η οζονοποίηση γινόταν. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Ποτέ δεν γινότανε η οζονοποίηση. Και θέλετε να την ξαναπληρώσετε τώρα. Τι λέτε? Δεν κατάλαβα. Εδώ στο έγγραφό σας τα θέματα γράφετε μέσα την κατάσταση της χαλαζιακής άμμου. Άρα είχαμε. Και τώρα θέλετε να την ξαναπληρώσετε. Πότε είχαμε, τι λέτε τώρα? Πότε είχαμε? Οι πέντε κλίνες είχαν χαλαζιακή άμμο. Ήταν άμμο η οποία μπήκε το 2010, όταν, ή μάλλον το 2008, τότε που παραδόθηκε το ταχυδηλιστήριο.
Από το 2008... Αν δεις και τι νερό πίνουμε, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το νερό που πίνουμε παρακαλώ. Είναι ποιοτικότατο και πολύ καλύτερο από αυτό που δίνατε εσείς. Ποιοτικότατο, ναι. Παρακαλώ. Και οι αναλύσεις που δίνουμε το εξακριβώνουνε. Ντρέπομαι. Ναι, να μην ντρέπεστε και καθόλου. Καλά ήταν να ντρεπόσασταν εσείς όταν δίνατε μαύρο νερό στον κόσμο. Και εκείνο το νερό. Μαύρο ήτανε... νερό μόνο με μαύρο. Παρακαλώ, 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 δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το επικίνδυνο και την υγεία του δημόσιου καταναλωτή. Και το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και ως νομικός πρέπει να το ξέρετε ότι είναι σοβαρό αδίκημα να το δυσφημείτε. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και όσο... όσο... δεν μου υποδείξετε νομικά. Που δεν ξέρετε ακριβώς παρακαλώ. Όταν λέω το οι δημότες στο νερό δεν πίνετε, δεν είναι δεσκίνηση, είναι πραγματικό γεγονός. Δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Κυρία Ζάρα, κυρία Ζάρα, απαντήστε, απαντήστε. Και αφού είστε και νομικός και επιστήμονας, όσο μιλούσατε εσείς δεν σας διέκοψα. Τουλάχιστον αφού είστε επιστήμονας και μορφωμένος άνθρωπος, να σέβεστε το λόγο του άλλου. Καλώς, καλώς, σηκώστε τα εσείς, παρακαλώ, παρακαλώ! Α, δεν παίρνετε καθόλου με λόγια, σας παρακαλώ, τουλάχιστον ηρεμήστε. Και όσον αφορά για την εταιρεία, ηρεμήστε. Για την εταιρεία που αναφέρετε, όχι, εμείς δεν θα πούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Κυρία Ζάρα, κυρία Ζάρα, δεν θα τελειώσουμε, θα τα πείτε. Πέστε το όποτε θέλετε, αλλά τουλάχιστον εδώ μέσα αφήστε με να λειτουργήσω. Αφήστε με να λειτουργήσω και να λειτουργήσω σύντομα. Η συνεργασία που μας προτείνετε συνέχεια, μας την είχατε προτείνει και την προηγούμενη φορά με αυτή την εταιρεία του θαλάσσιου ύδατος που λέτε. Δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε με αυτή την εταιρεία, αλλά εμείς δεν κρίναμε εύλογη τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί το μόνο που προσφέρει είναι μελέτες πολύ ακριβές και τίποτα δεν έδωσε. Και η λύση που έδωσε ήταν τελείως λανθασμένη. Είπε να ρίχνουμε μέσα άνθρακα, τον ρίξατε, με αποτέλεσμα ο άνθρακας να είναι βλαβερός για την υγεία του καταναλωτή. Είναι αυτός που είχε κολλήσει, που είχε κολλήσει στα τυχώματα των σωληνών. Τα φίλτρα που βάζουμε έχουν όλα ενεργό άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας είναι το περισσότερο αυλαβές. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τι γνώσεις είναι αυτό. Άνθρακα ρίχνετε, άνθρακα, γι' αυτό μαύρισε. Έλα, τέλος πάντων. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Μην κάνετε το σοβαρό να πούμε και όπου θέλετε. Αρχίστε και τι. Να μην πω τίποτα άλλο. Τελειώστε, κυρία Ζάρα. Που προκαλεί τη μαυρίλα στο νερό, γιατί έχει κολλήσει στους σελήνες και στις δεξαμενές και ακόμα εμείς τον καθαρίζουμε. Και όσο αφορά για το προσωπικό που είπατε, ο αριθμός του προσωπικού είναι ακριβώς ο απαραίτητος που χρειάζεται. Όλοι είναι άριστα εξειδικευμένοι, διαθέτουν πιστοποιητικά εξειδίκευσης και άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος και είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και επίπεδου ΙΕΚ. Αυτά είχα να πω. Παρακαλώ, ο κύριος Τσατσαπαλίδης όσον αφορά τη ΔΕΙΑΡ. Καλησπέρα και από μένα. Τα προβλήματα που υπάρχουν στη Χιάτιστα είναι από τον εργολάβο. Καθαρά πράγματα. Δημιουργεί προβλήματα συνεχώς. Να έχει και τα επακόλουθα, έτσι. Όταν δημιουργούνται βλάβες, εντάξει, υπομονή από τους δημότες της Χιάτιστας. Εντάξει, χρειάζεται λίγο συντονισμός, ενημέρωση. Όταν δημιουργείται μεγάλη βλάβη, εκεί θα το δούμε, έτσι. Αλλά υπομονή. Δεν μπορούμε να προλάβουμε να δουλεύουμε 12 ώρες και τα μαγαζιά να μην έχουν νερό. Σταματάει το σκάψιμο, κάνει τις βλάβες. Εξαρτάται τη βλάβη, εξαρτάται η βλάβη που δημιουργείται, έτσι. Πάνω από. Ανοίγει, κλείνει. Είναι και τα εδάφη τέτοια που... Γνωρίζω πολύ καλά ότι έμεινε βλάβη ανοιχτή, ενώ προλάβει να την κάνει, το άφησε και μένα ανοιχτό όλο το βράδυ και ξεκίνησε την επόμενη μέρα να την κάνει. Του τέστην 48 ώρες τα καταστήματα δεν είχαν νερό. Η συνοικία της Γεράνης δεν είχε νερό. Και αν στα σπίτια δεν φαίνεται γιατί υπάρχουν καζάνια, στα μαγαζιά της πλατείας, το λέω και το έχω ζήσει, έχουν μικρά καζάνια. Το νερό τους τελειώνει. Εάν μείνει πάνω από 24 ώρες χωρίς νερό κατάστημα στην πλατεία της Γεράνης, μένει από νερό. Υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα.
Είναι ντροπή να τρέχουν με τον κουβά να παίρνουν νερό απλήν τα ποτήρια. Συντονίστε τον εργολάβο να κύριε... κάνει τις βλάβες μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Κύριε Πολύζο, κύριε Πολύζο, εντάξει. Όσον αφορά εδώ το... Ναι, ναι, αφορά και εσένα αυτό, γιατί συζητάς. Παρακαλώ, κύριε Τζιλίνη. Επειδή το θέμα του νερού στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τον οικισμό της Χιάτιστας. Πρώτα απ' όλα, ο συνάδελφος παραπληροφορεί σε μεγάλο βαθμό με το θέμα αυτό. Οδέποτε έγινε κάτι τέτοιο. Κάνει το εισκειμένο, το ξέρει, μπορεί να το αναφέρει εδώ τώρα. Πάμε μαζί τώρα, αυτή τη στιγμή. Όχι, να μου πει το εισκειμένο. Σε παρακαλώ, να μου πει το εισκειμένο πότε και πού. Τη βλάβη. Ναι. Πότε έγινε και. Πε μου, πότε και πού, αυτό σε ρωτάω. Από τον Άγιο Χριστόφορο στην κατηφόρα. Το... Πότε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να δώσω τη συνέχεια και μια πλήρη ενημέρωση όσον αφορά για τον ιερό τη Άγια. Το έργο είναι πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο στη λειτουργία του, να το υλοποιήσει. Υπάρχουν κατηφόρες σοβαρές, στενά και ούτω καθεξής. Το δίκτυο το παλιό είναι σε κατάσταση άθλια φτιαγμένο. Αλλού έχει ένα μέτρο βάθος, αλλού έχει μισό μέτρο βάθος. Το μηχάνημα που περνάει είναι υποχρεωμένο, μην μπορούν να σε κάνει τίποτα, τα ξυλώνει όλα. Πιστεύοντας όλοι αυτοί και κάνουν πολύ σοβαρό αγώνα, πέραν τις ανάγκες που προκύπτουν στις οικογένειές μας και στα επαγγελματικά, όμως είναι ένα πράγμα που δεν ξεπερνέται εύκολα. Έτσι. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος, παρόλα αυτά ολοκληρώνει το έργο και με μεγάλη ταλαιπωρία όντως, αλλά η κατανόηση είναι επιβλημένη του λαού. Δεν έγινε τίποτα εισκυμένο, δεν έγινε τίποτα έτσι με νοχηλικότητα, έγινε με προγραμματισμό και με στενή παρακολούθηση όλων των πραγμάτων. Μην μπορώντας βεβαίως να αποφύγουμε και τα διάφορα προβλήματα. Έτσι, ας μην δίνουμε έκταση μεγάλη στο θέμα. Είναι πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Και εμείς προσωπικά ο Δήμος παρακολουθάει από πίσω, μην μπορώντας να κάνει τίποτα πέραν αυτή την παρουσία που την έχει επί 24 ώρες βάσης. Ωραία κύριε Τζιλίνη, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, όχι. Ερώτηση, εσάς παρακαλώ. Πέταξε, μην το κάνετε. Δεν το έκανε. Και εμένα, ωραία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελείωσε. Δεν μπορούσε να το κάνει το έργο, δεν το ολοκλήρωσε. Ρε Γιάννη, σε παρακαλώ να τελειώνω. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Όσο αφορά. Παρακαλώ κύριε Τζιλίνη, να τελειώσει. Όσο αφορά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Όσο αφορά τη... Παρακαλώ. Λευτέρη, σε παρακαλώ να τελειώνουμε. Εντάξει, ναι, δίκιο ένας, δίκιο κι άλλο. Παρακαλώ. Ναι, αφήστε. Να μην το συνεχίσουμε, να σταματήσουμε. Γιάννη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ να μην το συνεχίσεις. Και σε ένα και αυτό να παρακαλώ. Δεν τον ακούω, δεν τα ακούω. Σάπαρε. Και τι να κάνουμε, το συνεχίσουμε τώρα. Την υπερβολή σου κρίνω εγώ. Δεν λέω την αγωνία. Μετά το δημοτικό καλά κάνει. Σας παρακαλώ. Λευτέρη. Κύριε Τζιλίνη. Λευτέρη. Σας παρακαλώ. Τελείωσε. Όσον αφορά για την πιπεριά καλονερίου που είπε η κυρία Ορφανίδου που έχει ζήτηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζει κανένας. Όχι. Ζωή, τι γίνεται αυτού, τι έγινε δηλαδή και... Γι' αυτό και επειδή τα αναφέραμε για να ενημερωθεί και το σώμα, γιατί... Δεν ενημερώσατε τον καθήλυνα αντιδήμαρχο. Είτε ο αγροτικός. Ο αντιδήμαρχός μας στο Άσκιο γνωρίζει. Έχουμε κάνει ήδη στον ΛΓΑ την αίτηση. Έχουν έρθει να τα δούνε τα πιπέρια, τα είδανε. Εγώ θα ήθελα όμως από το σώμα, αν γίνεται να δώσουμε μία βάση και στον ΛΓΑ, ο δήμαρχος, δεν ξέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί, γιατί υπάρχει θέμα. Ο κόσμος δεν μάζεψε τα πιπέρια. Μόλις αρχίσαμε να μαζεύουμε, έριξε χαλάζι και κατέστρεψε όλη την καλλιέργεια. Δεν μαζεύονται πλέον τα πιπέρια. Ο αγροτικός τομέας έχει καταστραφεί στην πιπεριά. Ήρθε. Έγινε ο έλεγχος, τα είδανε,
Αν όμως μπορούμε κι εμείς, σαν Δήμος, να επέμβουμε και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, θα ήθελα να το κάνουμε, θα παρακαλούσα. Να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα, γιατί ήδη έχει πληγεί, πώς έχει πληγεί. Οι αγρότες περιμέναν τώρα να πάρουν την παραγωγή τους και δυστυχώς καταστραφήκαν. Ωραία. Εντάξτε, ίσως τώρα δεν ενημερώθηκε ούτε ο αντιδήμαρχος που ήταν υπεύθυνος για τα αγροτικά. Έπρεπε να ενημερώσετε πρώτα τον αντιδήμαρχο. Λέτε έγινε την ημέρα των εκλογών, δεν ξέρω πότε έγινε. Δεν είναι. Αλλά νομίζω εκείνο το βράδυ, κατάλαβα τώρα το οποίο άρχισε το. Υπάρχει. Ναι. Όλοι, διότι δεν ευθυνόμαστε. Εγώ το μαθαίνω τώρα. Έμαθα για τα αμπέλια της Σιάτιστας, έμαθα για αμπέλια τώρα. Δεν το έμαθα αυτό. Και ούτε και... Εντάξει. Ναι. Έπρεπε να... Άρα θα το δουν το θέμα. Θα το δουν. Δήμαρχε, και... δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Φταίμε ότι δεν ενημερώσαμε. Εντάξει, στο Δήμο έγιναν οι ενέργειες. Αλλά εγώ προσωπικά τώρα, μόλις ήρθα εδώ, είπα ότι πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο και αυτό. Έχει ακουστεί για τα μπέλια στη Σιάτιστα, έχει ακουστεί. Η πιπεριά δυστυχώς φταίμε όλη η παραγωγή. Εγώ δεν ρίχνω βάρος αυτή τη στιγμή. Απλά εγώ ζητάω βοήθεια αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Παλασόπουλος μου έστειλε ένα χαρτί ότι θέλετε να μιλήσετε. Ότι θέλετε να μιλήσετε. Κύριε Παλασόπουλο, τι θέλετε να ενημερώσετε το σώμα, δεν ξέρω. Για πέστε. Πάρτε το μικρόφωνο σας. Μετά από τις ερωτήσεις που κάνουμε και τις απαντήσεις τοποθετήσεις, δεν θα έχουμε. Όχι, δεν θα ερωτήσεις. Συγγνώμη, τοποθετήσεις, τις ερωτήσεις που κάναμε που δεν έχουν τοποθετήσεις. Εντάξει, θα τα πω στο επόμενο θέμα. Τότε όλα μας. Εσύ δεν θα πεις όλα. Αλλά στο χρονικό όριο που θα σου πάρω. Τα 5 λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη σαν τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Πολύ ωραία. Θα ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Και δεν κάνω εδώ μέσα πολιτική. Και σας το λέω αυτό. Της κατήρας. Ξέρετε ότι εδώ είπαμε είναι ο ναός της δημοκρατίας του Δήμου, αλλά εσείς ξέρετε να μασάτε μόνο την τσίχλα και τίποτε άλλο. Παρακαλώ κύριε Παλασκό. Γελάστε. Αυτό είναι το επίπεδό σας. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ πολύ. Πριν από... Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Να απευθύνεσαι στον πρόεδρο, κύριε. Εδώ για να μην έχουμε αντιπαραθέσεις, όλοι πρέπει να απευθύνεσαι. Εντάξει, στον πρόεδρο και στον πρόεδρο. Και τον πρόεδρο παρακαλώ και σε όλους. Εγώ όταν λέω δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι σε όλους. Δεν αφήσατε τον άνθρωπο να μιλήσει. Τον έδωσα τον λόγο και δεν τον αφήσατε να μιλήσει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ κύριε Παλασόπουλο. Καλησπέρα σας. Πριν από 10 χρόνια περίπου, όταν δήμαρχος στο Δήμο Τσοτηλίου ήταν ο Μανώλης ο Γκάσης και εγώ ήμουν διευθυντής στο Λύκειο, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έκλεισε τη μαθητική εστία στο Τσοτήλι, επέστρεψε το κτίριο και τα περιουσιακά στοιχεία, το κληροδότημα Βαρβέρη που έχει 3 διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, με ένα μεγάλο ποσό. Τότε ο τότε δήμαρχος μου είπε θα ανοίξουμε ένα βιβλιάριο μέχρι να γίνει σύσταση της εφορίας, θα βάλει το δικό του το όνομα και το δικό μου. Εγώ νόμιζα θα γίνει αυτό σε 1, 2, 3 μήνες. Έχουν περάσει 10 χρόνια, υπάρχει αυτός ο λογαριασμός με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επειδή εγώ είμαι συνταξιούχος και πολλά ακούγονται τώρα τελευταία, θα ψαχτούν τι λεφτά έχουν. Αυτά τα λεφτά φαίνονται ότι είναι στο όνομα του Μανώλη του Γκάση και του Παλασόπουλου του Δημητρίου στην Αλφα Μπανκ. Θέλω να δοθεί λύση, να γίνει η μεταφορά, να. Και τι γίνονται τα διαμερίσματα αυτά. Ενημερώστε σωστά, κύριε Παλασόπουλο. Δεν ενημερώνω. Σωστά ενημερώνω. Θα πάρετε το λόγο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είναι κληροδότημα ή αν είναι σύλλογος. Είναι στο το οικοτροφείο Τσοτηλίου. Είχε μια δωρεά από το Βαρβέρι. 3 διαμερίσματα, το ένα στην πλατεία Ναβαρίνου, τα άλλα 2 στην Καλαμαριά και μία αποθήκη. Δεν ξέρω τι ενίκεια. Το ένα το θυμάμαι επειδή με είχε ενοχλήσει στον πλατεία Ναβαρίνου ένας γιατρός και ζητήσει να τον κατεβάσουμε το ενίκιο. Και λέω ότι εγώ δεν έχω καμιά αρμοδιότητα, πώς θα κατεβάσω το ενίκιο. Αυτός έβαζε τα λεφτά, γύρω στα 500 ευρώ. Οι άλλοι δεν ξέρω αν πληρώνουν. Και είχε μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό. Αυτό το ποσό, όταν το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας τα παρέδωσε, ανοίχθηκε αυτό το βιβλιάριο. Που για μένα, τώρα που έψαξα, δεν αναφέρεται καν ότι είναι οικοτροφείο. Δεν ξέρω, ο κύριος Γκάσης εδώ πέρα μας πει πώς ανοίχθηκε το βιβλιάριο. Εγώ πήγα και υπέγραψα μόνο. Σαν δεύτερος.
Φαίνεται τώρα ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσό, 112.295 ευρώ. Εγώ έχω πρόβλημα, δεν ξέρω ο κύριος Γκάσης. Καταρχήν, πολύ καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ο Δήμος δεν εμπλέκεται από ό,τι βλέπω εδώ. Πέρα, τέλος πάντων... Πώς δεν βρήκε, είναι κληροδότημα του Δήμου. Είναι μέσα κληροδοτήματα. Αυτό ρώτησα εγώ πρώτα. Αν εμπλέκεται βεβαίως. Τελειώσετε να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Γκάση, ο οποίος, κύριε Γκάση, μπορείτε να μας ενημερώσει. Καταρχήν, ένα κληροδότημα του οικοτροφείου, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συστήθηκε με βασιλικό διάταγμα. Είναι τα μισθώματα από 3 ακίνητα στην Δημητρίου Γούναρη και ένα στη Χαλδαίων στην Καλαμαριά. Ένα στη Δημητρίου Γούναρη και 2. Έχω το... Τέλος πάντων, δεν και μία αποθήκη έχει στη Χαλδαίων. Στη Χαλδαίων, για να θυμίσω τώρα μια και το συζητάμε, ο Βαρβέρης είχε ένα οικόπεδο το οποίο το έδωσε αντιπαροχή. Ήταν στα γεράματά του, ήταν στο νοσοκομείο. Η τότε κοινότητα, με βάση το κληροδότημα, και θα σας πω που εμπλέκεται και η κοινότητα και ο Δήμος, έπρεπε να πάρει 8 διαμερίσματα. Μέχρι το θάνατο του Βαρβέρη είχαν φτάσει να απομείνει ένα. Τα άλλα τα 7 είχαν χαθεί στη διαδρομή. Και θυμάμαι ο συγχωρημένος ο Καζαντζίδης, τότε πρόεδρος της κοινότητος, όταν πήγε να ανακοινήσει το θέμα, απειλήθηκε η ζωή του και το παράτησε. Και δεν ασχολήθηκε. Και μετέπειτα το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας που έχει πάει περιουσία για την επικαρπία, μια και το οικοτροφείο Τσοτηλίου ήταν στο Εθνικό Ίδρυμα, το είχε ψάξει τότε ο νομικός του Εθνικού Ιδρύματος και δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων, σε αυτό το Ίδρυμα πρόεδρος είναι ο εκάστοτε σεβασμιότατος Συσανίου και Σιατίστης, πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος της κοινότητας και μετέπειτα δήμαρχος Τσοτηλίου, αντιπρόεδρος, ο διευθυντής του σχολείου του γυμνασίου έλεγε μέλος και 2 δημότες οι οποίοι ορίζονται από τον νομάρχη. Εμείς είχαμε προσπαθήσει να ορίσουμε 2 δημότες για να συγκροτήσουμε το νομικό πρόσωπο και να βάλουμε το όνομα. Κοιτάξτε, ο Μακαριστός ο Αντώνιος, όταν έγινε η μεταφορά γύρω στο 2002 από το Εθνικό Ίδρυμα στο Δήμο, δεν ήταν καλά στην υγεία του. Δεν μπορούσαμε να τον έχουμε, δεν μπορούσε να τα παρακολουθεί αυτά. Και κακώς, έπρεπε να το βάλω τότε και να τελειώνει. Θεώρησα καλό να βάλω το όνομα το δικό μου και του Τάκη. Και θυμάσαι, Τάκη, ότι κατά καιρούς σε φώναζα, τα ελέγχαμε, κοιτούσαμε αν μπαίνουν τα ενίκια σωστά κλπ. Μόλις τέλειωσα εγώ τη θητεία μου το 10, είχαμε πάρει μια απόφαση οι τρεις μας τότε. Κάναμε κάποιες εργασίες στο οικοτροφείο, αν θυμάσαι, με αποφάσεις και όλα κανονικά. Κάποια στιγμή το 2011 ο Δεσπότης ήρθε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα, τον έδωσα το βιβλιάριο. Βέβαια, γι' αυτό που φοβόμουν και έτρεμα, καλοπροαίρετα το λέω έτσι, το ίδιο και εσύ πιστεύω, είναι ότι πήγα, δέσμευσα το λογαριασμό, λέω ότι ούτε ο Παλασόπουλος μπορεί να πάρει λεφτά αν δεν είμαι εγώ μπροστά, ούτε εγώ μπορώ να πάρω λεφτά από το κληροδότη, από το βιβλιάριο αν δεν είναι ο Τάκης μπροστά. Αυτό το κάνουμε και το ξέρεις. Για να διασφαλίσω και σένα και εμένα. Από εκεί και πέρα ο Δεσπότης δεν ασχολήθηκε. Παρόλες τις όσες φορές τον είπα, είναι πρόεδρος και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να ασχοληθεί. Προχθές, μάλιστα που ήρθαμε στο γραφείο, είδες ήρθε ο Τζαβέλας εκεί, το ήξερε το θέμα πολύ καλά ο άνθρωπος. Μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα για τον ορισμό των 2 δημοτών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι τώρα ο αρμόδιος, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης, είναι ο περιφερειάρχης. Εκεί κολλάει το θέμα να οριστούν τα 2 μέλη αυτά, να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να γυρίσει το βιβλιάριο στο όνομα του Ιδρύματος. Και μάλιστα είχαμε πάρει και μια απόφαση, δεν έχει γίνει και εκτιματολόγηση αυτά. Δεν είχε κάνει ούτε το Ίδρυμα τότε ο δικηγόρος του Εθνικού Ιδρύματος, ο Τζακόπουλος τότε που έτρεχε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στη συνέχεια από εμάς έγινε κάτι. Και κάποια στιγμή θα χαθούν αυτά τα διαμερίσματα. Άρα πρέπει, η Δεστάκη προχθές πριν από 20 μέρες που είχα έρθει στο γραφείο, το συζητήσαμε το θέμα. Και πρέπει να ενεργοποιήσετε και τον Δεσπότη. Εσείς είσαι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος. Ο εκάστοτε δήμαρχος Βοήου πλέον είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος. Να ενεργοποιήσετε με τον Δεσπότη, να πάρετε τα λεφτά, να βρεθεί ένας τρόπος να πάρουν τα λεφτά. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Το ίδιο πρόβλημα που έχει ο Τάκης το έχω κι εγώ. Έτσι, το κυφρολογούνται. Και χάνουμε και γιατί δεν γίνεται, δεν κλείνει το ποσό. Παίρνουμε μισό, ούτε μισό τα 100. Πόσο δίνουν, 0,25. Το θέμα δεν είναι το όχι. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Το καταλαβαίνω. Το θέμα ψάχνουν και βρίσκουν λεφτά. Και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με 0 εισόδημα. Και εμένα θα με βρουν τζίρο. Τι να κάνουμε. Αυτό το είχα πει όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Κύριε Γκάση, τελειώσετε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτό? Επειδή ασχολείται ο κύριος Τζαβέλας και είχαμε ένα πρόβλημα και με το νομικό, ο οποίος ασχολούνταν με το οίκημα. Άλλαξε ο νομικός,
ασχολείται τώρα ο κύριος Τζαβέλας και θα λυθεί το θέμα, αλλά δεν ήξερα, ήξερα κάποια φορά που έλεγε το βιβλιάριο ο κύριος Γκάση, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσα ποσά και αυτό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Τζαβέλα τη Δευτέρα και θα συζητήσουμε πώς θα πάμε και στο συμβασμιότητα για να λυθεί το θέμα. Να πείτε. Παρακαλώ, κύριε. Μέχρι τη σύσταση όμως, νομίζω ότι είναι και ένα νομικό θέμα. Ας αναλάβει ένας δικηγόρος, μπορεί η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του κληροδοτήματος να κάνει ένα χρόνο. Μέχρι τότε οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να, νομίζω, να διευθετηθεί το θέμα του χρηματικού ποσού στο όνομα του ιδιοκτήτη, του πραγματικού του ποσού, που είναι το Ίδρυμα. Λέω, εάν κάνει να συσταθεί ένα χρόνο, να βρούμε ένα νομικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αδιέξοδο. Εντάξει, πείτε αν... Δεν υπάρχει νομικός τρόπος, αν δεν συσταθεί η συγκεκριμένη επιτροπή για να πάει να κάνει μεταφορά αυτών των χρημάτων, αφήνω στην άκρη που υπάρχουν τώρα πλέον τα capital controls, αλλά μιλάμε ότι πρέπει όταν πας σε έναν λογαριασμό ανοιχτό και παλιά και είναι από ίδρυμα, γιατί μπορεί να φαίνονται δύο ονόματα, αλλά από πίσω είναι ένα ίδρυμα. Χρειάζεται το πρακτικό της επιτροπής, ότι θέλουν να αναλάβουν τα χρήματα ή να τα μεταφέρουν σε άλλη τράπεζα, ισολογισμούς που ζητάει η τράπεζα. Από τη στιγμή που δεν έχει συσταθεί η επιτροπή και το πρόβλημα είναι από την περιφέρεια την αποκεντρωμένη, στην προκειμένη δεν έχει συστήσει την ανάλογη επιτροπή για να οριστούν οι δημότες, γιατί έτσι προβλέπεται στη Διαθήκη του Βερβέρη, να είναι ο Σεβασμιότατος, ο Αντιπρόεδρος, ο Δήμαρχος και πάει λέγοντας, δεν μπορεί να γίνει κάτι με αυτά τα χρήματα. Απλώς πρέπει να υπάρξει πίεση, γιατί τώρα έχει καταλαγιάσει το θέμα με τις εγκυκλίους που μας βομβάρδιζαν μια έτσι μια αλλιώς με τα κληροδοτήματα και να το προχωρήσουν το θέμα. Τρόπος άλλος δεν υπάρχει. Απλώς θέλει πίεση για να συσταθεί η Επιτροπή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παρακαλώ. Συστήθηκε το ιδιωτικό και υπάρχει οπωσδήποτε θέμα. Το οποίο. Βάσει αυτού του διατάγματο, αν παρακολουθήσει από την αρχή τη συστάσεω μέχρι σήμερα, σίγουρα υπάρχουν επιτροπέ. Υπήρχαν που αλλάζανε μεταξύ του και οι καλύτεροι του συνδυασμού. Αν με αυτό πάλι θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ ο πρόεδρο να καλέσει τα όποια μέλη υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να καλυφθούν οι θέσεις που είναι ακάλυπτες, να μπουν άτομα, να συσταθεί το πρόβλημα στο πρόβλημα στο τάκι να λειτουργήσει και να πάρουν απόψε αυτά που λέει η κυρία Δήμαρχο στο κεφαλίδιο για να μπορέσουν τα χρήματα να αλλάξουν. Την ίδια στιγμή όμως και τότε θα βρεθούν και σίγουρα το ίδρυμα διαδρομή του και έχουν γίνει πράγματα. Τα ψυχολογούμε και ουσιαστικά. Εντάξει, κύριε Παλασόπουλε, πάνω θα το αναλάβω το θέμα από ό,τι βλέπετε. Θα το προχωρήσουν, πιστεύω, αφού το ανέδειξε αυτό. Ευχαριστούμε πάντως για την πληροφόρηση. Εγώ δεν το ήξερα. Θα συνεχίσουμε με μια ανακοίνωση την οποία έχω να σας πω και ήδη την πήρατε όλοι, όσον αφορά την ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει, αγαπητή Σχετική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, σας προσκαλεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, στο Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Ντουλάκ, στο δεύτερο μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Το πρόγραμμα της υλοποίησης με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και σας απευθύνεται στους αιρετούς όλης της χώρας κατά τη διάρκεια των εργασιών τα θέματα που σας απασχολούν για τις συμμετέχοντες. Τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν τη νέα στρατηγική αντίληψη της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο, την τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματιδικών εργαλείων. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με την αυτά, να έχει και το πρόγραμμα εδώ πέρα, πιστεύω να το πήρατε οι πάντες. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΕΔ για να πάει για αύριο. Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε τίποτα να πείτε, εγώ απλώς θα το διάβασα. Απλώς, εγώ ξέρω ότι όποιος θέλει από τους αιρετούς να πάει, δεν δικαιολογεί γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε για διανυκτέρευση, δικαιολογεί μόνο
χιλιομετρική απόσταση. Γιατί η διανυκτέρευση πρέπει να είναι πάνω από 170 χιλιόμετρα. Παρακαλώ. Γίνεται πείρα το φάξ. Εγώ προχθές και προβληματίστηκα, αλλά το άφησα στην άκρη, δυστυχώς. Δηλαδή, πώς θα πάμε, ρε Δήμαρχε, εμείς εκεί. Θα πάω δηλαδή και θα μου πει εμένα, δικαιούσε το ένα, θα μπλέξω σε διαδικασία ελέγχου πάλι, θα μου πει δικαιούσε το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, θα πας με το λεωφορείο, θα έρθω στην Κουζάνη δηλαδή για να πάω στα Γιάννενα, θα γυρίσω με το λεωφορείο. Ποιος θα πάει. Δηλαδή, κάπου ειλικρινά δεν εξευτελίζεται ο θεσμός της αυτοδιοίκησης, των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Δηλαδή, πώς θα πάω, γιατί με περισσεύουν τα χρήματα, τα είπα και την προηγούμενη φορά, για να πάρω τα αμάξι μου να πάω να παρακολουθήσω το σεμινάριο. Ούτε ύπνο θέλω, ούτε φαγητό θέλω, αλλά τουλάχιστον τις βενζίνες που θα κάψω για να πάω στα Γιάννενα, να μου τις πληρώσει κάποιος. Ποια πέδη να τα πληρώσει. Εγώ προχθές είμαι στον Καραπάτσι και δεν με είπε τίποτα. Ας μου κάνει εντύπωση, γιατί στην περίοδο την προηγούμενη ποτέ δεν πήραμε τα πλοία, γιατί μας πλήρωσαν ποτέ. Έχουμε ξαναπάει στα Γιάννη συνέδριο, δεν πήραμε ούτε χιλιομετρικές αποστάσεις, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Αν έπαιρνε πρωτοβουλία ο Δήμος και έλεγε ότι ξέρεις, βάζω ένα αυτοκίνητο να πάμε 5 άνθρωποι και να βάλετε τις βενζίνες με ένα αυτοκίνητο του Δήμου, πολύ ευχαρίστω. Ναι, έτσι. Όχι, εγώ δεν θέλω να πάρω λεφτά στην τσέπη. Αλλά μην βάλω από την τσέπη μου λεφτά. Θα πάμε εκεί, θα ακούσουμε, θα φάμε από την τσέπη μας. Θα κάνουμε και θα γυρίσουμε. Αλλά μην βάλουμε και τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στα Γιάννενα. Και ερχόμαστε καθημερινά, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ στις συνεδριάσεις, ερχόμαστε με χρήματα από την τσέπη μας. Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και έρχεται. Αυτή, βέβαια, η επιλογή είναι συνειδητή. Το ξέραμε όταν ήμασταν υποψήφοι, το ξέραμε ότι γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, αν λάβετε απόφαση με τον Δήμαρχο να πάτε πάνω και να διαθέσει κανένα αυτό, δέστε το όλο, αλλά μέχρι αύριο ξεκινήστε. 10 η ώρα και κάτι ξεκινάει. Τέλος πάντων, μια ανακοίνωση ακόμα από τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Άτισσας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7 η ώρα μετά μεσημβρίες, στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, ελάτε να γνωρίσουμε τα βιβλία των συμπατριώτη μας Χρήστου Τσανασίδη. Και όμως οι τύχοι μιλάνε. Λοιπόν, αυτό από τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Και τώρα έχουμε δύο θέματα εκτός ημερησίας, μπορεί να γίνει σε ένα. Το ένα, γνωρίζω τη φύση μου, είναι μια επιτροπή η οποία έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία, που πιστεύω θα θελήσετε να το αυτό. Και το δεύτερο είναι τροποποίηση προϋπολογισμού νομικού προσώπου. Έχουμε θέμα αυτό. Αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό εκτός ημερησίας ή αν θέλετε να το βάλουμε μέσα στο θέμα το οποίο έχουμε συμπληρωματικά γι' αυτό μέσα. Ακούω το σώμα. Θέλετε να το βάλουμε συμπληρωματικά μέσα αυτό. Ναι, θα διευκρινίσει, παρακαλώ. Έχουμε ένα θέμα το 25ο που είναι τροποποίηση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου. Απλά επειδή είχαμε και μια συνεδρίαση σήμερα το πρωί, αν θέλετε να βάλουμε και στη συζήτηση αυτού του θέματος, να βάλουμε και την επιπλέον τροποποίηση. Έχω, αν θέλετε, το αντίστοιχο έγγραφο να σας το μοιράσω. Όχι, άλλο κωδικό τροποποιούμε. Τροποποιήσαμε κάποιους κωδικούς στις 25 Σεπτεμβρίου. Απλά σήμερα, επειδή προέκυψε ένα θέμα για να φανούμε συνεπείς υποχρεώσεις απέναντι στους προμηθευτές, να είμαστε πρώτα έτοιμοι για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να μην χρειάζεται να πάμε προς το Δεκέμβριο. Αν θέλετε, το συμφωνώ στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πριν συμφωνήσουμε, γιατί είναι θέμα προμηθευτών και αγοράς, κύριε Πρόεδρε, από την ώρα που ήρθαμε μέσα σήμερα και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, η απροετοιμασία και στο γόνατο να έρχονται τα θέματα τελευταία στιγμή ειλικρινά βαρύνει ειδικούς συνεργάτες και τον Δήμαρχο. Εγώ γνωρίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση το ρητό, η ρίση μάλλον, το «δεν γνωρίζει δεξιά τύπη ή αριστερά» είναι θρησκευτική ρίση. Αλλά να είναι πολιτική ρίση μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, κανένας να μην γνωρίζει για το τίποτα και να ερχόσαστε απροετοίμαστε, ειλικρινά το αντιμετωπίζω πρώτη φορά. Και επίσης, εκείνο που εντάξει, θα δεχτώ ότι δεν έχετε ευχέρεια προφορικού λόγου, αλλά και τα έγγραφα τα οποία έρχονται και μοιράζονται σε δημότες και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ειλικρινά δεν κατανοείται, θέλουμε μεταφραστή.
Παρακαλώ, εντάξει. Το πιο απλό. Εντάξει. Άντε, τα λέει ο Δήμαρχος, άρα, δεν τα καταλαβαίνω. Άρα, για τα έγγραφα. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε το πρώτο θέμα, εκτός ημερησίας και τα άλλα, να το βάλουμε μέσα στη στροφοποίηση του νομικού προσώπου. Να το δούμε πρώτα. Εντάξει, άμα είναι να ψηφίσουμε, κυρία Ορφανίδου. Όχι, να το δείτε. Να το μοιράσει πρώτα, να δούμε τι. Θα δούμε. Εμείς αποφασίζουμε. Δεν καλύπτουμε την προχειρότητα. Άρα οι υπόλοιποι αποφασίζουμε για να το συζητήσουμε. Εντάξει. Παρακαλώ. Εκτός ημερησίας διατάξεως, είπαμε, γνωρίζω τη φύση μου. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει γίνει για την κοιλάδα του μεσιανού νερού του Μπούρινους. Έχουν βάλει μια επιτροπή από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών προμηθειών. Την επιτροπή αυτών αποτελούν η Κουτσόνα Σουσάνα, η Πίτλιαγκα Ευαγγελία και Καρακούνης Βασίλειος. Συμφωνείτε? Αν θέλετε διευκρινήσεις, κύριε Γκερεκτέ, ο κύριος Γκερεκτέ μπορεί να σας δώσει. Συμφωνούμε? Για την επιτροπή. Είπα, είναι η κυρία Κουτσόνια Σουσάνα, Πίτλιαγκα Ευαγγελία και Καρακούνης Βασίλειος. Ωραία. Παρακαλώ, το λόγο, κύριος Γκερεκτές. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή που προανέφερε ο Πρόεδρος. Και σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε με τον ανάδοχο όσον αφορά το πρόγραμμα «Γνωρίζω τη φύση μέχρι από την κοιλάδα του μεσιανού νερού», η παράδοση υλικών πρέπει να γίνει μέσα σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Και μας ενημερώνουν πως σύμφωνα με την αίτηση του προμηθευτή είναι αδύνατη η παράδοση μιας προμήθειας, δηλαδή και άλλα με αυτόματο κερματοδέκτη, λόγω του ότι το προϊόν είναι εισαγόμενο και λόγω των capital control καθυστέρηση ή παράδοση και ζητάει μόνο για αυτό το προϊόν να γίνει μετάθεση της παράδοσης του. Η Επιτροπή Παραλαβής των Συμβατικών Υλικών, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 27 της παραγράφου 5 του ΕΚΠΟΤΑ για την ανωτέρω εισήγηση, προτείνει τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης παράδοσης των κυαλιών με κερματοδέκτη, υλικό που αναφέρεται στη μελέτη του συγκεκριμένου έργου και πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο για να το εγκρίνουμε εμείς αυτό. Ωραία, συμφωνούμε όλοι. Ψηφίζετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Να τοποθετηθούμε εμείς για το θέμα. Δεν δεχόμαστε να περάσει. Γιατί σήμερα είχαν Διοικητικό Συμβούλιο, έφερε, είναι μέσα στα θέματα ο κύριος Πρόεδρος. Δεν θα μάθουμε να λειτουργούμε με τον τύπο και νόμιμα. Έφερε το θέμα της τροποποίησης και εδώ φέρνει ένα καινούργιο τροποποιητικό, συμπληρωματικό ας το πω, της τροποποίησης, το οποίο προφανώς δεν πέρασε από το ΔΣ του... Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Και επίσης αυτά τα οποία θέλετε να τροποποιήσετε, να μου επιτραπεί έκφραση στη ζούλα, είναι κατάπτυστα. Παίρνουμε χρήματα που κάποια παιδάκια θα μπορέσουν να ασκηθούν στο Δήμο όπως ασκούνταν στις άλλες τις εποχές, τα παίρνετε από τους κωδικούς τα χρήματα και τα βάζετε σε εκδρομές στα ΚΑΠΗ. Με συγχωρεί, χάρη σας. Επομένως, εφόσον δεν πέρασε από το ΔΣ, δεν συμφωνούμε να συμφωνήσουμε. Μια διευκρίνηση και δεν θα χρειάζεται. Μια διευκρίνηση, ναι. Λοιπόν, δεν παίρνουμε κανένα θέμα, δεν περνάει τίποτα στη ζούλα. Λοιπόν, ο κωδικός αυτός, πρώτου-πρώτου, μπαίνουν κάποια χρήματα σε περίπτωση που ασκηθούν παιδιά σαν πρακτική στο Δήμο. Ωραία. Επειδή δεν ασκήθηκε κανένας και περισσεύουν μόνο 2 μήνες, οπότε και να έρθουν παιδιά δεν χρειάζεται όλο το ποσό, γι' αυτό το τροποποιούμε. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτά. Εντάξει, ωραία, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τέλος. Δεν το συζητάμε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μην το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε στα θέματα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε στα θέματα ημερησίας διάταξης.
Το συζητήσαμε και είπαμε εντάξει όλοι. Επιτροπή εντάξει. Ό,τι δεν μας... θα πάμε στα θέματα της ημερησίας διάκρισης. Επίσης να ξέρετε ότι το 30ο θέμα δεν θα συζητηθεί. Πάμε επιλογή, το πρώτο θέμα, επιλογή αντιπροσώπου του Δήμου Βοΐου για συμμετοχή στην έκτατη Γενική Συνέλευση της ΔΥΠΡΑ. Κυρία Ζάρα, έχετε το λόγο. Βάσει της πρόσκλησης με αριθμό 3 του 15, που στάλθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2015 στους μετόχους της εταιρείας ΔΥΠΡΑ ΑΕ και που δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ, προσκλήθηκαν οι μέτοχοι για να συμμετέχουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΥΠΡΑ. Οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση είναι για τη λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα. Το πρώτος λόγος δηλαδή είναι